μια πολύ μεγάλη νίκη για την Νίκη Αλεξανδρούπολης. Κλείνει με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη φάση του πρωταθλήματος με 3-0 κόντρα στη Βίσσα σε αυτό το ευρετικό ντέρμπι. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Νομίζω δώσαμε όλους τον καλύτερό μας σε αυτό και φάνηκε και στο αποτέλεσμα. Είχες χρόνο συμμετοχής αρκετό στο παιχνίδι αυτό με τη Βίσσα. Πώς ένιωσες? Δεν είχα άγχος, ούτε φόβο. Αγωνίζομαι με τα κορίτσια τις δύο τελευταίες σεζόν, οπότε έχω μπει στο κλίμα της ομάδας και πιστεύω ότι έδωσα τον καλύτερό μου αυτό. Τι μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα η Νίκη? Μπαίνει σε ένα πρωτάθλημα 4 ομάδων, ένα μίνι πρωτάθλημα. Τι μπορεί να καταφέρει? Δεν ξέρω τώρα, ό,τι προκύψει. Ελπίζουμε για το καλύτερο και θα δώσουμε όλες τον καλύτερό μας σε αυτό. Ένα πρωτάθλημα ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη φάση. Πώς ήταν αυτό το φετινό πρωτάθλημα για σένα? Είχα χρόνο συμμετοχής και στους προηγούμενους αγώνες, λιγότερο βέβαια, και πιστεύω ότι αξιοποίησα κάθε ευκαιρία που μου δόθηκε από τον coach και η ομάδα νομίζω κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση, το οποίο είναι πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, με μια νίκη ολοκληρώνει η Νίκη Αλεξανδρούπολης αυτό το πρωτάθλημα της πρώτης φάσης στην Α2 γυναικών κοντρα στη Βίσσα, στο ευρύτικο ντέρμπι. Ένα σχόλιο για το τελευταίο αυτό παιχνίδι με τη Βίσσα. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα πιο δύσκολο το παιχνίδι, αλλά παίξαμε πολύ καλά. Η Βίσσα δεν ήταν και στην καλύτερη της ημέρα. Εκμεταλλευτήκαμε αυτό το γεγονός. Έδωσα χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που δεν είχαν πράγμα που το θέλουν, γιατί η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη. Και νομίζω κλείσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ομάδα φέτος κατάφερε στην πρώτη φάση αυτή των δύο γύρων να έχει 10 νίκες, που είναι πολύ καλό. Και τα παιχνίδια που χάσαμε πήραμε βαθμούς. Δηλαδή, γενικώς η ομάδα έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, πολύ καλύτερο από πέρυσι. Τώρα έχουμε τα παιχνίδια αυτά της επόμενης φάσης των play-off, που νομίζω θα είναι πολύ καλά παιχνίδια. Νομίζω οι ομάδες είμαστε ισοδύναμες οι τέσσερις που φτάσαμε σε αυτή τη φάση, οπότε περιμένω να γίνουν πολύ δυνατά παιχνίδια, αμφίρροπα, και νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση και θα τα παλέψουμε όλα αυτά τα παιχνίδια. Τι μπορεί να καταφέρει η Νίκη τώρα σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα με αυτές τις τρεις ομάδες, τον Ναύαρχο Φοβότση, την Ελπίδα Βελοκήπων και τη Νέα Γενεά? Τι μπορούμε να περιμένουμε? Όπως είπα, φάνηκε και από τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος, όλα τελειώσαν στα 5 σετ εκτός από ένα παιχνίδι μέσα στην Ελπίδα. Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι οι ομάδες είναι πολύ κοντά. Θα παίξουν ρόλο και οι τραυματισμοί και η μέρα που θα βρεθεί κάθε ομάδα. Όπως είπα και αυτό είπα και στις αθλήτριές μου, τα παιχνίδια από εδώ και πέρα θα είναι κάθε παιχνίδι και ένα ντέρμπι. Ο πρώτος στόχος για τη φετινή περίοδο ήταν και προσωπικός, αλλά και της διοίκησης και των κοριτσιών, ήταν να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να είμαστε στις 4 καλύτερες ομάδες, γιατί πιστεύω ότι το αξίζαμε. Το καταφέραμε μέχρι εδώ, θα δούμε από εδώ και πέρα πού μπορούμε να φτάσουμε. Μακάρι να φτάσουμε και στην τρίτη φάση και να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Αυτό όμως είναι νωρίς να το πούμε. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Βίσσα χρησιμοποιήσατε για αρκετή ώρα την Ηλιάνα Τσιγερίδου, μια από τις πιο νέες αθλήτριες της ομάδας, και τα πήγε μάλιστα πάρα πολύ καλά. Πείτε μου δύο λόγια για την Ηλιάνα. Όπως και η Ηλιάνα, όπως και οι άλλες αναπληρωματικές παίκτριες, δουλεύουν όλη τη χρονιά. Περιμένουμε τέτοιες στιγμές να χρειαστεί να παίξουν. Δεν ήταν μια αλλαγή για να τις κάνω το χατήρι. Ήταν μια αλλαγή η οποία ήταν αναγκαστική, διότι η Βάσου Καράμπαλη αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Μπήκε μέσα, πραγματικά έπαιξε πάρα πολύ καλά, και αυτός είναι και ένας δεύτερος, αν θέλεις, προσωπικός στόχος του κάθε προπονητή, να αναδεικνύονται και τα καινούργια παιδιά, ιδιαίτερα όταν είναι σε μικρή ηλικία. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Εγώ την περίμενα να παίξει καλά, όπως και έπαιξε. Νομίζω ότι θέλουμε σαν Νίκη να έχουμε παιδιά κι άλλα από το ντόπια από εδώ που να μπορούν να μπουν. Έχουμε από πίσω όντως κι άλλα παιδιά, και νομίζω ότι ήταν μια δεύτερη χαρά μετά την νίκη επί της Βίσσας, η εμφάνιση που έκανε η Ιάννη.